Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution. Όσοι είναι αγρότες ή γενικά καλλιεργούν ή έχουν κήπο, σίγουρα κάποια στιγμή έχει χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν μία ψεκαστήρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σας παρουσιάσω μία ψεκαστήρα προπιέσεως πλάτης της εταιρείας Nakayama Pro, το μοντέλο NS1610. Η χρήση μιας ψεκαστήρας, γενικά όταν καλλιεργούμε, είτε έχουμε κηπευτικά για το σπίτι μας, είτε επαγγελματικά, είτε τα λουλούδια που έχουμε στην αυλή μας, θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιο ψεκασμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι με κάποιο εντομοκτόνο ή κάποια σκευάσματα χημικά, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά βιολογικά σκευάσματα που μπορούμε να βοηθήσουμε τις καλλιεργίες μας ή τα λουλούδια μας σε κάποιο τυχόν πρόβλημα που έχουν. Αυτό όμως πάντα όταν χρησιμοποιούμε μία ψεκαστήρα θα πρέπει να αναλαμβάνονται κάποια μέτρα ασφαλείας, που το πιο βασικό από όλα είναι μία χρήση μάσκας και φυσικά ακόμα καλύτερα αν χρησιμοποιήσουμε και μία στολή μιας χρήσεως και γάντια. Όταν ανοίξουμε την αρχική συσκευασία της ψεκαστήρας θα βρούμε όλα αυτά εδώ. Φυσικά είναι η ψεκαστήρα, είναι η σκανδάλη της ψεκαστήρας, είναι ο ψεκαστικός αυλός, ένα φίλτρο και διάφορα εξαρτήματα, μπέκ δηλαδή, όπου ανάλογα το τι θέλουμε να ψεκάσουμε, επιλέγουμε το κατάλληλο μπέκ. Για να την συναρμολογήσουμε, είναι πολύ απλά. Θα συνδέσουμε τον ψεκαστικό αυλό στη σκανδάλη και βιδώνουμε εδώ και είναι έτοιμο. Μετά θα ξεβιδώσουμε την ψεκαστήρα και θα τοποθετήσουμε το φίλτρο εδώ, όπου είναι πολύ βασικό να το χρησιμοποιούμε πάντα, για να συγκρατεί διάφορα σκουπίδια κατά τη διαδικασία γεμίσματος ψεκαστήρας, ώστε να μην μας δημιουργήσουν πρόβλημα στον ψεκασμό. Στο πίσω μέρος της ψεκαστήρας είναι οι μάντες όμο, που είναι πολύ καλής ποιοτικής κατασκευής, φαίνονται ενισχυμένοι και γενικά η όλη ποιότητα της ψεκαστήρας φαίνεται πολύ καλή, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι ανήκει στην οικονομική σειρά των ψεκαστήρων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε τον πρώτο μας ψεκασμό. Αφού κάναμε και τις απαραίτητες δοκιμές, φυσικά ο ψεκασμός που έκανα ήταν εισαγωγικά εικονικός, καθώς χρησιμοποίησα καθαρό νερό, μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσω την ψεκαστήρα, ώστε να δούμε τις δυνατότητες που έχει, αλλά και το είδος του ψεκασμού που μπορούμε να πετύχουμε ανάλογα τον μπέκ που θα χρησιμοποιήσουμε. Συμπεράσματα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες ψεκαστήρες πλάτης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, όταν αναλογιστούμε ότι ανήκει στην οικονομική σειρά. Έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Τα πλαστικά που έχουν συμπληθεί είναι δηλαδή ενισχυμένα. Έχει πολύ καλό σχεδιασμό. Η χειρολαβή μεταφοράς ουσιαστικά είναι ενσωματωμένη στην όλη κατασκευή της ψεκαστήρας, άρα είναι εύκολα να μεταφέρουμε την ψεκαστήρα. Είναι ουσιαστικά, όπως είπαμε, μια ψεκαστήρα πλάτης, προπιέσεως. Μπορεί να σηκώσει μια πίεση από 2 ως 4 μπαρ και ανάλογα τον μπέκ που θα χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να πετύχουμε τον ανάλογο ψεκασμό.
Και φτάσαμε στο σημείο που αναφέρω το κόστος του μηχανήματος που παρουσιάσα. Σε συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία ψεκαστήρα προπιέσεως πλάτης. Είναι της εταιρείας Nakayama Pro, το μοντέλο NS1610 και η τιμή της είναι στα 35 ευρώ και μπορείτε να τη βρείτε σε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Nikolao Tools. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπου σας παρουσίασα μία ψεκαστήρα προπιέσεως πλάτης της εταιρείας Nakayama Pro, το μοντέλο NS1610. Πρόκειται για μία ψεκαστήρα πολύ καλής ποιοτικής κατασκευής θα έλεγα, με πολύ χαμηλό κόστος, όπου σίγουρα θα φανεί πολύ χρήσιμη σε όσους καλλιεργούν ή έχουν κήπο στο σπίτι τους. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Nikolao Tools για την παραχώρηση της συγκεκριμένης ψεκαστήρας πλάτης για να μπορέσουμε να κάνουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε, πατάτε το κουμπάκι κάτω δεξιά που λέει εγγραφή και ρίπτε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!